Περίπου. Είσαστε και παρούσα νομίζω στην αίθουσα. Ζήτησα για ελάχιστο χρόνο το λόγο. Και για το επίμαχο θέμα που αφορά το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, του Υπουργικού Συμβουλίου, είπα χαρακτηριστικά ότι για τη δικαιοσύνη αλλά και την κυβέρνηση δεν υπάρχει όχι μέρα, δεν υπάρχει ούτε λεπτό που μπορεί να παραμένει σκιά στα όσα από βήματος Βουλής ακούστηκαν. Νομίζω ότι αυτό που είπα έγινε κατανοητό από τον παριστάμενο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Αθανασίου. Τώρα, μία ώρα μετά, και αφού είχαμε την ευκαιρία και την ευχέρεια να δούμε και το βίντεο και με άνεση την απομαγνητοφώνηση που διαβάστηκε γρήγορα και με μία ένταση από βήματος Βουλής προ μίας ώρας, θέλω να πω πολύ καθαρά ότι η άμεση πάυση του κυρίου Μπαλτάκου είναι το λιγότερο. Θέλω να είμαι πάρα πολύ καθαρό. Θέλω να είμαι πάρα πολύ καθαρό ότι για μας βέβαια, και έχει σημασία η μέρα που το λέμε, όπως έχει πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βενιζέλος, πρόσφατα, ο κύριος Μπαλτάκος είναι παλιό πρόβλημα. Οι απόψεις του είναι γνωστές και είχαμε κάνει σαφές από την πρώτη μέρα ότι συνεργαζόμαστε για έναν ύψιστο εθνικό σκοπό και δώσαμε και πολιτικό και προγραμματικό περιεχόμενο στη συνεργασία μας με πολύ συγκεκριμένο κείμενο που είναι η προγραμματική συμφωνία. Τίθεται λοιπόν πολύ σοβαρό ζήτημα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει η άμεση πάυση Μπαλτάκου, αλλά με την ευκαιρία, μόνο για ένα λεπτό κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω δύο πολύ καθαρές κουβέντες. Οι εκλεκτικές συγγένειες με φιλοναζιστικές, ρατσιστικές και ακροδεξιές αντιλήψεις αργά ή γρήγορα αποκαλύπτονται και πληρώνονται. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως καθαρό ότι σε αυτή την κυβέρνηση συνεργασίας είναι ο προοδευτικός πόλος, θα σου καταλάβουν όλοι, και δεν πρόκειται να δεχθεί, όπως δεν δέχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, παρά την παρέμβαση του κυρίου Μπαλτάκου, να περάσει απαράδεκτη ρατσιστική διατύπωση σε ό,τι αφορά τους παράνομους μετανάστες. Και νομίζω το ζήσαν όλοι οι συμπτέρυγες της Βουλής, τι ακριβώς κάναμε και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ.